Ντόπιοι κάτοικοι και θελανωτές, μάστορες και μαθητευόμενοι, συμμετέχοντες και συμμετέχουσες από διαφορετικές ειδικότητες και από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εμπλέκονται έτσι στη συλλογική φροντίδα αυτών των τοπίων, ενώ ταυτόχρονα ανακτούν τις τοπικές γνώσεις που ιστορικά τα διαμόρφωσαν. Έτσι, συγκροτούν κοινότητες πρακτικής και κοινότητες γνώσης που εξερευνούν συλλογικά τις τοπικές οικοδομικές κουλτούρες. Μελετάνε τα τοπικά υλικά τόσο στο πεδίο όσο και στο εργαστήριο. Ακούμε προσεκτικά παλιούς και νεότερους μάστορες και εξασκούμαστε πλάι τους. Παρατηρούμε τις ιστορικές δομές και πώς αυτές συνυφαίνονται με τα οριζόμενα τοπία που τις περιβάλλουν. Πλάι στην πρακτική εξάσκηση βάζουμε περιηγήσεις και υπεύθυνες ανοιχτές συζητήσεις, καλλιτεχνικά εργαστήρια και εκθέσεις, ακαδημαϊκές συναντήσεις και στοπικές τράπεζες, γιορτές με μουσική και χορό. Μπουλούκι σημαίνει μια ομάδα που ταξιδεύει. Είναι ένα όνομα που ανακαλεί τις περιπλανούμενες συντροφιές των κρυστάλλων και των τεχνητών. Μια λέξη με ρίζες διαπολιτισμικές και σημασίες που εκτείνονται πέρα από τη σφαίρα της κατασκευής. Σε μια όμορφη εκδήλωση στα Φεράστα των Τζουμέρικων έγινε η απονομή του βραβείου Europa Nostra στο Μπουλούκι και η απονομή αυτή αποτέλεσε μια μέρα γιορτής για τα Τζουμέρικα. Τον περασμένο Μάιο, το Μπουλούκι αναδείχθηκε ως ένας από τους νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς, βραβείων Europa Nostra 2024, τιμόμενο για το υποδειγματικό έργο του στην κατηγορία Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Δεξιότητες. Έχουμε βρεθεί στην Αρίστη, όπου μαζί με τον τοπικό Σύλλογο Νέων αποκαταστήσαμε συμμετοχικά, με ντόπιους και εθελοντές από όλη την Ελλάδα, ένα από τα ξεροληπτικά καλλιτερήμια του χωριού. Αλλά και στη Βοβούσα για να ανακαλύψουμε τις αρχές της παραδοσιακής υλοτομίας και της παραγωγής του κατραμιού. Στην Κόνησα, το Μπουλούκι βρέθηκε να αποκαθιστά ένα άλλο καλλιτερήμιο σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική Ιωαννίνων, αλλά και να εργάζεται για να αποκαταστήσει κρίνες σε δασικά οικοσυστήματα για να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα από τη λειψιδρία. Αναζητώντας την παραδοσιακή παραγωγή του ασβέστη, βρεθήκαμε να περνάμε τα σύνορα προς την Αλβανία, όπου εκεί η κοινή παράδοση παραμένει ακόμα ενεργή. Όπου κάποιοι τελευταίοι επαγγελματίες ανάβουν ακόμα καμίνια από θολωτές ασβεστολιθικές δομές. Το Μπουλούκι ταξίδεψε για πρώτη φορά στις Κυκλάδες το 2019, αναζητώντας την ιδιαίτερη γνώση της Ιραϊκής γης, του τοπικού ηφαιστιακού χώματος, δηλαδή του αρχιπελάγου της Σαντορίνης. Έφερε στο φως μια ξεχασμένη γνώση μέσα από εθνογραφική έρευνα και εργαστηριακές δοκιμές και την εφάρμοση στο πεδίο, αποκαθιστώντας δύο υπόσκαφες τέρνες και το μονοπάτι που τη συνδέει και εκπαιδεύοντας νέους τεχνίτες και μηχανικούς. Παράλληλα, προχώρησε μερικά βήματα παραπέρα, εισάγοντας τον πειραματισμό των παραδοσιακών υλικών στην τέχνη της γλυπτικής, σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ στη συνέχεια οργάνωσε μία διπλή έκθεση με τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και ένα διεθνές συμπόσιο γύρω από διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από την έννοια του τοπίου σήμερα. Στην Πάρο, το Μπουλούκι σε συνεργασία με σημαντικές περιβαλλοντικές οργανώσεις κατασκεύασε ξερολιθικά μικροφράγματα για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και την αύξηση του επιφανειακού νερού στους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εποχή της λειψιδρίας που βιώνουμε, οι λεκάνες που δημιουργήθηκαν είναι ενδεχομένως το μόνο επιφανειακό νερό την τελευταία περίοδο του καλοκαιριού. Αυτή η επιτυχία έδωσε το έναυσμα και για άλλες κατασκευές όπως αυτή που θα ακολουθεί στο Νοέμβριο στην Ίω. Στην Ανάφη, σε συνεργασία με σημαντικά αρχιτεκτονικά γραφεία, ανασύραμε άλλη μια ξεχασμένη οικοδομική παράδοση για τα τοπικά κονιάματα και τις κυκλαδίτικες ταράτσες, με βάση την οποία πραγματοποιείται μια ξεχωριστή αποκατάσταση ανακαίνιση ενός σπιτιού. Από την ίδρυσή του το 2018, το Μπουλούκι λειτουργεί με βάση 4 πυλώνες, την εκπαίδευση, την έρευνα, την πρακτική και το δημόσιο διάλογο. Ενώ η εκπαιδευτική του προσέγγιση περιλαμβάνει 3 βασικές μορφές: βιωματικά εργαστήρια, προσαρμοσμένα σε φοιτητές και επαγγελματίες τομέων σχετικών με τη δόμηση και την κληρονομιά, επαγγελματικές μαθητείες που στοχεύουν στη δημιουργία μιας νέας γενιάς τεχνητών και συμμετοχικές δράσεις με τις τοπικές κοινότητες. Με έμφαση στην διεπιστημονικότητα, τη συμπεριέλειψη και τη συνεργασία, τα προγράμματα της ομάδας φέρνουν σε επαφή ακαδημαϊκούς φοιτητές επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενους ερασιτέχνες τόσο μεταξύ τους όσο και με τις τοπικές κοινότητες όπου αυτή δραστηριοποιείται.
Εκ μέρους της Διεύθυνσης Συνάδελφης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μεταφέρω εγώ τα θερμά συγχαρητήρια της ηγεσίας αλλά και όλων των συναδέλφων για τη σπουδαία αυτή επιτυχία του Μπουλουκιού που τιμά ολόκληρη τη χώρα. Η εκπαίδευση και οι δεξιότητες βρίσκονται στον πυρήνα του Μπουλουκιού από την αρχή της δραστηριοποίησής του, στο ίδιο όμως και η έρευνα πεδίου, η ανάπτυξη συνεργασιών, η εξωστρέφεια, η σύνδεση με τις τοπικές κοινότητες. Το Μπουλούκι έχει σπείρει σε πολλά μέρη της Ελλάδας την αγάπη για τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και την ανάγκη αξιοποίησής τους στο σήμερα. Είμαστε περήφανοι για το έργο σας. Σας ευχαριστούμε για το ήθος σας και για τη φιλοσοφία του εγχειρήματός σας που είναι βάλσαμο στο σύγχρονο κόσμο μας. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σας και πάλι θερμά συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια για την βράβευσή σας, θερμά συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Ξέρετε, κάθε τι το καινοτόμο είναι δύσκολο σε αυτή τη χώρα. Και θέλω να σας πω πρώτα καλό κουράγιο, δεύτερον πρέπει για μένα τα αρμόδια Υπουργεία, είτε το Υπουργείο Υποδομών, είτε το Υπουργείο Πολιτισμού, να βρουν τρόπο ώστε ρεαλιστικά να μπορέσετε να συνεργαστείτε με την αυτοδιοίκηση που θέλει να κάνει κάποια έργα ποιότητας που έχουν σχέση με αυτό που κάνετε. Γιατί όπως είπατε, παίρνετε ένα ημερομίσθιο εργατικό όλοι μαζί, αλλά αυτό πρέπει να το παίρνετε, γιατί το αξίζετε. Και σε αυτό θα συμβάλλει τα μέγιστα, αν το ίδιο το κράτος καταλάβει ότι αυτό είναι συμφέρον. Είδα ότι είπατε μια κουβέντα, φτάσαμε μέχρι εδώ, έχουμε κουράγιο, θα πάμε και παραπέρα. Για να πάμε όλοι μαζί παραπέρα πρέπει όλοι να καταλαβαίνουν. Σε αυτή τη χώρα πολλές φορές οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν. Είναι επιδερμικοί. Και γι' αυτό σας λέω καλό κουράγιο και επιτυχίες και όλοι μας να βοηθήσουμε να κάνουμε αυτούς που πρέπει να καταλάβουν το έργο σας. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια καταρχάς για το βραβείο που παίρνει και αισθάνεται μια μεγάλη ικανοποίηση για την ανταπόδοση αυτής της τιμής. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνει κυρίως σε εμάς εδώ στο Δήμο Κεντρικό Τσουμάρκων και στο Δήμο Βορείο Τσουμάρκων. Από όταν έχουν έρθει εδώ ο κόσμος τους αγκάλιασε, το χωριό εδώ τα Φράστα, αλλά και αυτοί με τον κόσμο είχαν πολύ καλή επαφή και νομίζω ότι αυτή η σχέση του Μπουλουκιού με τους κατοίκους εδώ του χωριού συνεχίζεται και φαίνεται και από την απόψινή εκδήλωση που γίνεται, που ήρθε ο κόσμος εδώ από το χωριό και από τα γύρω χωριά για να παρακολουθήσει αυτή την εκδήλωση και την απονομή του βραβείου. Είναι μεγάλη τιμή και για μας που επέλεξαν αυτό εδώ το χώρο για να τον φτιάξουν σαν ορμητήριο και να κάνουν δράσεις στο Δήμο Κεντρικό Τσουμέρκων και στο Δήμο Βορείων Τσουμέρκων. Το είπε ο Παναγιώτης προηγουμένως που μίλησε ότι μπροστά βάζει το σκοπό και όχι το κέρδος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί σήμερα όλοι κοιτάζουμε πώς θα βγάλουμε χρήματα. Αυτή την περίοδο το Μπουλούκι αναπτύσσει το πρώτο κέντρο έρευνας και εκπαίδευσης για την παραδοσιακή και αιωφόρο δόμηση στην Ελλάδα στις εγκαταστάσεις του παλιού δημοτικού σχολείου στα Ορεινά, Φράστα Τζουμέρκων. Ωραία του Μπουλουκιού και με συγχαρητήρια πάρα πολύ ότι κατάφερε να πάρει το Ευρωπαϊκό Βραβείο έτσι ώστε να αναδειχθεί όλη αυτή η δράση. Μια δράση η οποία θα συνεχιστεί σε συνεργασία με το Εθνικό Μιλητήριο. Ήδη έχουμε προχωρήσει κάποιες συνεργασίες με την Πολυτεχνική Σχολή και καθώς και με κάποια την ανάδειξη διατηρητών κτηρίων της περιοχής που έχει αναλάβει το Εθνικό Μιλητήριο, έτσι ώστε να μπορέσουμε σε αυτά να αναδείξουμε τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και να μπορέσουμε κάποια στιγμή την περιοχή του Τζουμέρκου, οι παραδοσιακές τεχνικές δόμησης να αποτελέσουν στοιχείο άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς, οι οποίες θα μπορέσουν να οδηγήσουν υποθανώς και στην άρση της απομόνωσης αυτών των απομακρυσμένων περιοχών. Συγχαίρω και πάλι τον Μπουλούκι και τους περιμένουμε να κάνουν παρουσίαση στο Τεχνικό Μιλητήριο όλα αυτά τις προσπάθειες που έχουν κάνει, έτσι ώστε οι νέοι συνάδελφοι να καταλάβουν ότι τελικά
υπάρχει ο παραδοσιακό τρόπο δόμηση, τον οποίο πολύ την αγνοούμε. Συγχαρητήρια και πάλι. Να σας ευχαριστήσω, γιατί θεωρώ ότι δεν είμαι μόνο εγώ που εκπαιδεύω, αλλά είμαι και εγώ που μαθαίνω από όλη αυτή τη διαδικασία. Και νομίζω το σημαντικότερο από όλα είναι αυτό, ότι αυτή η διάδραση, η σχέση μάθησης και εκπαίδευσης, η οποία πηγαίνει προς όλες τις διευθύνσεις, από τον τεχνίτη σε μένα, από μένα στον τεχνίτη, από τους αυτούς που δουλεύουν συνεχώς εδώ και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί επιτέλους ρίζωσε αυτή η προσπάθεια εδώ, ρίζωσε στον τόπο μου, ξέρετε τι με πειρώτησε, οπότε ένας λόγος παραπάνω, και χαίρομαι επίσης γιατί ένας τομέας που υπηρετώ, που είναι οι ξύλινες κατασκευές, η αποκατάστασή τους, η χρήση τους γενικότερα, αναδεικνύονται μέσα από αυτή την προσπάθεια, και χαίρομαι ιδιαίτερα που σε αυτή την τώρα που γίνεται και η βράβευση, έχουμε να επιδείξουμε μια τέτοια προσπάθεια για ένα υλικό που είναι παραγωνισμένο, που δεν το λαβαίνουμε υπόψη. Το έχω πει αρκετές φορές ότι δεν είναι μόνο πέτρα, είναι και το ξύλο. Οι κατασκευές μας δεν είναι μόνο πέτρινες και σφαίνονται πέτρινες. Υπάρχει ένας σαφανής ήρωας πίσω από όλα αυτά, που είναι το ξύλο, και ο οποίος συμβάλλει εξίσου, και πρέπει να ασχοληθούμε και με αυτό το τομέα. Γι' αυτό νομίζω ότι με τον μπουλούκι δίνεται η ευκαιρία να αναπτυχθεί και αυτό εδώ, και μακάρι να μπορέσει εκτός από τις σχολές πέτρας να γίνουν και σχολές ξύλου. Ίσως στην Ήπειρο, γιατί έχουμε ακούσει ότι θα γίνουν σε άλλες περιοχές, ίσως στην Ήπειρο να γίνει και αυτό, και ελπίζουμε ότι το μπουλούκι θα μας στηρίξει. Εγώ θέλω να πω ότι το Πολυτεχνείο και η δική μας η σχολή θα είναι δίπλα τους. Συνεργαζόμαστε ήδη με διάφορους τρόπους, και με τα εργαστήρια προσπαθούμε να τους στηρίξουμε, γιατί πιστεύουμε ότι είναι μια προσπάθεια που έχει επενδυθεί επιστημονικά. Και αυτό είναι που τους ξεχωρίζει επίσης ως προσπάθεια, και επομένως εμείς ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε να πιστεύουμε σε αυτό και να ονειρευόμαστε ότι θα πάει πολύ παρακάτω. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Βραβεία Europa Nostra, θεσμοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 2002 και τελούν υπό τη διαχείριση του Europa Nostra και συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρουμε και όλοι μιλάμε για την νησιωτική Ελλάδα, αλλά υπάρχει και αυτή η ορεινή Ελλάδα που είναι πραγματικά μαγική. Σας ευχαριστούμε που μας φέρατε εδώ. Να σας πω ότι η Europa Nostra είναι η συνομοσπονδία οργανώσεων για την πολιτιστική κληρονομιά και τη φύση από 47 χώρες της Ευρώπης. Οργανώσεις από όλες αυτές τις χώρες μετέχουν στη Europa Nostra, η οποία συνεργάζεται πάρα πολύ στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα βραβεία που απονέμει η Europa Nostra κάθε χρόνο για την πολιτιστική κληρονομιά απονέμονται από κοινού, είναι βραβεία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί. Και να σας πω ότι έχουμε την τιμή ως Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού να έχει, ας πούμε, μέσα στα χρόνια αποκτηθεί μεγάλη εμπιστοσύνη από την Europa Nostra και μας έχει αναθέσει να τους εκπροσωπούμε στην Ελλάδα. Όταν λέμε ομάδα, εννοούμε ομάδα. Η ομάδα είναι πολύ περισσότερη και δεν θέλω να κάθεστε, θέλω να έρθετε εδώ. Δεν γίνεται να είναι η μισή ομάδα. Είναι ταπεινή η άλλη.